Θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω τον κύριο Μιχάλη Μιχαήλου, ο οποίος είναι στην γραμμή μας, ο αντιποπυραγός στην Αποστατεία. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Παπατάκη, μια χαρά εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ για να σας ακούσουμε και στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, εννοείται, για όλα αυτά που δυστυχώς εσείς είχατε καταγράψει, γιατί έχετε δώσει αρκετές μάχες στις φωτιές με τους συνεργάτες σας όσο ήσασταν στην υπηρεσία, και βεβαίως αυτή η τραγωδία που ζει τώρα η χώρα. Λυπάμαι που το λέω, είναι αυτό που διαπιστώνετε και εσείς, ότι τελικά μάλλον ήταν αναμενόμενη να την ξαναζήσουμε, δηλαδή. Όχι, το μάλλον είναι περιττό, κύριε Παπαδάκη, επιτρέψτε μου να σας πω. Ήταν σίγουρο ότι ήταν αναμενόμενη. Εγώ μάλιστα είχα μιλήσει ακριβώς μετά το ΜΑΤ για αυτό το ζήτημα και είχα πει ξεκάθαρα, χωρίς να έχω καμία αμφιβολία. Και αυτό γιατί? Όχι γιατί προφητεύω, απλά επειδή έχω ζήσει. Όχι μόνο σαν υπηρεσιακός παράγοντας, σαν πυροσβέστης μάχημος. Mm-hmm. Έχω ζήσει από τα μέσα με τον αγώνα που κάναμε, εγώ μαζί με τους συναγωνιστές μου, για να αποτραπούν όλα αυτά τα δεινά τα οποία επήλθαν, και κυρίως μετά το 1998, όταν έγινε συγκριτή επιλογή της διάσπασης, της πρόληψης από την καταστολή, από την τότε κυβέρνηση του Σιμίτη. Από τότε ακόμη είχαμε προειδοποιήσει τον ελληνικό λαό και όλα τα ΜΜΕ, επιτρέψτε να σας πω, αλλά δυστυχώς βρίσκαμε τείχο στην αγωνία αυτή που εκφράζαμε για όλα αυτά. Αν δηλαδή πάρετε τα ντοκουμέντα εκείνης της εποχής και τα διαβάσετε, είναι σαν να διαβάζετε σήμερα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μας. Άρα λοιπόν, δηλαδή, έχω ζήσει πολύ καλά όλες αυτές τις εξελίξεις που δημιουργήσαν τις προϋποθέσεις ο λαός μας συνεχώς και κατά διαστήματα να ζει τέτοιες παρόμοιες στιγμές. Αυτά όλα, επιτρέψτε να σας πω, ότι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν υπήρχε ένας ενιαίος σχεδιασμός, μια γενναία χρηματοδότηση με προσανατολισμό την προστασία της ζωής, της περιουσίας του ελληνικού λαού, αλλά και του δασικού περιβάλλοντος. Αυτό, κύριε Παπαδάκη, όμως δεν γίνεται. Mm-hmm. Και δεν γίνεται πεισματικά. Είχαμε δύο τραγικές εμπειρίες πέρα και από τις υπόλοιπες, που δεν είναι αμελητές, ούτε οι πυρκαγιές του 98, ούτε του 2000, ούτε του 2002, ούτε του 2009, όλες προσθέσανε. Προσθέσανε ένα τραγικό απολογισμό με 7.144.000 στρέμματα καμένη δασικής γης, με 249 μαζί με τον εθελοντή που φέτος χάθηκε νεκρούς σε αντιπυρικές περιόδους. Προσθέσανε λοιπόν αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Είχαμε όμως τις τραγικές εμπειρίες του 2007, που καήκανε 2 εκατομμύρια και πλέον στρέμματα γης, 1,5 εκατομμύριο δασικής γης, 1.500 σπίτια, 188 χωριά, 89 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους. Είχαμε το ΜΑΤΙ, που εκεί χαθήκαν 102 συνάνθρωποι μας και ό,τι άλλη καταστροφή προέκυψε. Και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν αλλάξαν την πολιτική του στάση οι κυβερνήσεις, προχωρήσαν το σχεδιασμό τους, αυτόν που έχουν εδώ και πολλά χρόνια αποφασίσει ότι πρέπει να υλοποιήσουν. Και θα μιλήσουμε γι' αυτό, αν μου επιτρέψετε. Ναι. Το βασικό μου αυτή τη στιγμή ποιο είναι? Και το αυτονόητο. Όλα αυτά δεν θα υπήρχαν εάν υπήρχε ουσιαστική και συστηματική πρόληψη μέσα στα δάση. Γιατί σήμερα λοιπόν, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών, κατοίκων γενικότερα, δεν σταματάνε τα μέτωπα? Και τον απλό, πολύ απλό λόγο. Διότι έχουν εγκαταληφθεί στην τύχη τους όλα τα φυσικά οικοσύστημα της χώρας, δεν δίνεται καμία δαπάνη για τον καθαρισμό τους. Ό,τι δαπάνη δίνεται είναι αμελητέα σε σχέση μόνο με την διάνοιξη δασικών και αντιπυρικών ζωνών κατά τον καθαρισμό τους. Με αποτέλεσμα, τα χρόνια αυτά, τα 27 χρόνια που έχουμε μεσολαβήσει από τότε που ξεκίνησε αυτή η απαξίωση της δασικής υπηρεσίας και του δασικού περιβάλλοντος γενικότερα, να έχουν συσσωρευτεί μέσα στα δάση μάζα, καύσιμη ύλη, από νεκρή ύλη, mm-hmm. από ζώσα ύλη, από θάμνους, που να τα έχει κάνει πλέον μια συμπαγή μάζα, η οποία είναι ευάλωτη στις πυρκαγιές. Αν ξεκινήσει, δεν σταματάει, διότι ακούστε το λόγο, δεν υπάρχει πρόσβαση από τις πυρκαγιές δυνάμεις, υπάρχει συνέχεια. Αν ήταν καθαρισμένα αυτά τα δάση και είχαν καθαριστεί χρόνια ολόκληρα και δεν είχαν καταρριστεί στη μοίρα τους, σήμερα οι φωτιές αυτές θα ήταν έρπουσες. Ακόμη και αν πηγαίναν στο δάσος μέσα, δεν θα καίγαν το δάσος. Όπως γινόταν παλιότερα, που υπήρχε στην Ήπεθρο κόσμος που εργαζόταν, που εκμεταλλευόταν το δάσος, που είχε κτηνοτροφία, γεωργία κτλ. Προσέξτε τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα που η κυβέρνηση καλείται να απαντήσει.
Γιατί έχουμε χορτάσει από τις ευαισθησίες και τις σημερινές στην προηγούμενη κυβερνήσεων να μας λένε συνεχώς τα κανάλια ότι προσπαθούμε, κάνουμε το καλύτερο, έχουμε ετοιμότητα. Δεν απαντάνε όμως στο γεγονός για ποιο λόγο για την πρόληψη διαθέσαν και φέτος ακόμη, μετά από τόσα δεινά, το μικρότερο ποσό που έχει διατηρηθεί ποτέ, για 1.700.000 ευρώ για το 65% των εδαφών της χώρας μας, που είναι αποτελείται από δασικές εκτάσεις. Γιατί λοιπόν δώσαν αυτό το μηδαμινό ποσό, που αντιστοιχεί, αν θέλετε, στο 0,43% του προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου, γιατί από εκεί τα δώσανε. Ναι. Από το Πράσινο Ταμείο, το υποτιθέμενο Πράσινο Ταμείο για την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιατί λοιπόν, δηλαδή απαξιώνουν την πρόληψη και ρίχνουν βάρος και παραμυθιάζουν ένα λαό ολόκληρο με τα ενέργεια μέσα, διότι εκεί μετακυλούνται πολλά εκατομμύρια τα οποία πάνε σε ιδιώτες. Γιατί θα πρέπει να πληρώνουμε ακριβά την δασοπυρόσβεση, γιατί θα πρέπει να εξαντλούμε δυνάμεις, να καίγεται κόσμος, αφού όλα αυτά θα είχαν αποφευχθεί εάν είχε κάνει έγκαιρα η κυβέρνηση μέσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες τον κατάλληλο καθαρισμό στα δασικά οικοσυστήματα. Ας απαντήσουν λοιπόν σε αυτό το ερώτημα και μετά θα τα βρούμε τα υπόλοιπα. Η απάντηση όμως δεν υπάρχει εδώ, παιδάκι. Την αποφεύγουν για ποιο λόγο? Διότι είναι συνειδητή επιλογή, είναι στρατηγικός στόχος από το 98 κυρίως. Και... γιατί στην ουσία ξεκινάει από το 93 ο σχεδιασμός αυτός, ο άτυπος σχεδιασμός, από το 98 κυρίως, που πήρε σάρκα και οστά με τη μεταφορά δασοπυρόσβεσης στο προστικό σώμα και την απαξίωση της δασικής υπηρεσίας, να γίνει τι? Να γίνει συνεχή μείωση, συρρήκνωση των κονδυλίων που δίνονται για την προστασία του δασικού περιβάλλοντος και της περιπροστασίας της χώρας, με αποτέλεσμα μέσα από την αποτελεσματικότητα που θα υπάρξει, την απαξίωση αυτή γενικότερα, την καταστροφή αυτή, να περάσουν σχεδιασμοί τις οποίοι έχουν να κάνουν τι? Με παραχώρηση δασικών οικοσυστημάτων για εκμετάλλευση στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Όπως αυτή τη στιγμή γίνεται με πολλούς τρόπους. Από ανεμογεννήτριες και μια σειρά άλλες εκμεταλλεύσεις. Παράλληλα, να αποδομηθεί ο κρατικός μηχανισμός πυρόσβεσης, ο οποίος μετανύχε και ανταλόγω και κρατιέται ζωντανό σήμερα μόνο και μόνο από το φιλόθυμο των πυροσβεστών. Και να περάσει πού? Να περάσει με ανταποκριτικό τρόπο στους δήμους και τις περιφέρειες. Είναι σχεδιασμός από το 95 αυτός, ήρθε σαν πρόταση το 2007 από την τότε και έρχεται στον Πρωθυπουργό τον τότε κ. Καραμαλή. Μετά από αντιδράσεις πάρθηκε πίσω, αλλά όμως δεν έπαψε να υπάρξει σε σχεδιασμός. Και πώς θα λειτουργήσει αυτός ο σχεδιασμός? Με εθελοντές. Ο άξονας του προσωπικού που θα λειτουργήσει στις υπηρεσίες θα είναι εθελοντές. Φανταστείτε λοιπόν, αυτή τη στιγμή μια χώρα η οποία θα έχει δημοτικές εθελοντικές υπηρεσίες, που αυτό το προβλέπει πλέον ο νόμος 3029 του 2011, και αυτό εφαρμόζεται σιγά σιγά, όπου οι δήμοι είναι εύκαιροι, μπορούν και κάνουν τέτοιες υπηρεσίες. Να υπάρχουν λοιπόν πυροσβεστικές υπηρεσίες που να λειτουργούν με εθελοντές, δηλαδή με ανθρώπους χωρίς εμπειρία, χωρίς συνέχεια επαφή με το αντικείμενο, χωρίς εκπαίδευση, και να περιμένει ο πολίτης, ο απλός, όχι μόνο να πληρώνει ανταποδικά τέλη για να έχει αυτή την υπηρεσία, αλλά να περιμένει από εθελοντές να τον σώσουν στην κρίσιμη ώρα. Όταν αυτή τη στιγμή ακόμα και οι επαγγελματίες, επειδή ακριβώς υπολείπονται του αριθμού που θα έπρεπε να είναι, δεν μπορούν να κάνουν αποτελεσματικά αυτό το οποίο οι ίδιοι έχουν εκπαιδευτεί να κάνουν και θέλουν να κάνουν. Έχουμε λοιπόν το τρίπτυχο: εμπορευματοποίηση της πυρασφάλειας, ιδιωτικοποίηση που έγινε αυτό με την αεροπρόσβαση, και μάλιστα έγινε και με το ζήτημα των αεροδρομίων της Fraport, των 14 αεροδρομίων και των 11 πυροσβεστικών κλιμακίων στους οδικούς άξονες, που εκεί το κράτος ενοικίασε πυροσβέστες για να λειτουργούν ιδιωτικές πλέον πυροσβεστικές υπηρεσίες συμφέροντων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτοί οι πυροσβέστες, χίλιον αριθμό μαζί με το Ελευθέριος Βενιζέλος, γιατί και αυτό είναι ειδικοποιημένο αεροδρόμιο, πλέον έχουν αποκοπεί από τον κεντρικό σχεδιασμό, αποδυνάμωσαν δηλαδή το σχεδιασμό του πυροσβεστικού σώματος ακόμα περισσότερο. Έχουμε λοιπόν εμπορευματοποίηση, ιδιωτικοποίηση, ανταποδοτικότητα. Αυτή είναι η στόχη τους. Μάλιστα. Και ακόμη προβλέπεται από το νέο νόμο που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία το 46 του Ιταλίου του 2020, που για μένα, όχι μόνο φυσικά, είναι η ταφόπλακα της πολιτικής προστασίας. Λοιπόν, ψήφισαν τι? Ακόμη να κόβονται, όχι πρόστιμα γιατί δεν τηρεί στους κανόνες που είναι να κάνει με την προληπτική ενέργεια που πρέπει να κάνει σαν ιδιώτης στο χωράφι, στο οικόπεδό σου, αλλά ακόμη και όταν καλεί στην πυροσβεστική υπηρεσία για να επέμβει, αν χρεωθεί σε σένα η πετιότητα από αμέλεια, που φυσικό είναι όλες τις πυρκαγιές από αμέλεια, το βραχυκύκλωμα μέσα στο σπίτι σου, από αμέλεια, γιατί δεν πρέπει να είναι σωστό το ψυγείο σου ή η κουζίνα σου. Θα χρεώνονται λοιπόν τις επεμβάσεις αυτές, όπως σήμερα γίνεται για τις επεμβάσεις του λιμενικού σώματος στη διάσωση ναυαγών. Αυτός λοιπόν είναι ο στρατηγικός στόχος. Στο μεγάλο κεφάλαιο
να δώσουν τομείς πυρασφάλειας είτε στο καταστατικό τομέα είτε στον τομέα διαχείρισης δασικών οικοσυστημάτων, και παράλληλα ο λαός που φορολογείται αδρά να ξαναπληρώνει για να έχει παροχές πυρασφάλειας μέσα από τους δήμους και τις περιφέρειες. Κύριε Μιχαήλ, αυτό λοιπόν δεν το έχουν καταλήψει καμία κυβέρνηση, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Δημοκρατία. Αυτό πληρώνει και σήμερα ο ελληνικός λαός. Και αν θυμάστε, δεν ξέρω αν ακριβώς τότε, μετά το Μάτι, όταν μίλησα δημόσια, όπου κλείθηκα να μιλήσω, ακριβώς αυτό το πράγμα τόνισα. Ότι θα αξιοποιήσουν και την πυρκαγιά στο Μάτι, όπως και έγινε, τις καταστροφές δηλαδή που είναι στο Μάτι, για να πάνε πιο γρήγορο σχεδιασμό τους πιο κάτω. Αυτό λοιπόν έγινε αμέσως μετά το Μάτι. Η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στη νέα αναδιάρθρωση της παιδικής προστασίας, κάτι παρόμοιο με αυτό που έκανε στη Νέα Δημοκρατία. Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει, μάλιστα είχε κάνει και μια επιτροπή σοφών με τον γερμανό καθηγητή, η οποία έκανε ένα πόρισμα στα μέτρα κομμένο και ραμμένο για να ειδικοποιηθούν τα δάση, να παραχωρηθούν τομείς τέτοιου είδους στο μεγάλο κεφάλαιο. Και μετά η Νέα Δημοκρατία που πλέον έγινε κυβέρνηση και ολοκλήρωσε αυτό το έργο, τη βρώμικη δουλειά κατ' εμένα, με τον νόμο 4662 του 2020. Και προσωπικά, να ξέρετε, είχα προειδοποιήσει όταν σε συνάντηση τον κύριο Χαρδαλιά, που ήταν γενικός γραμματέας τότε, σε μια παράσταση διαμαρτυρίας το 2020 του Φεβρουάριο, που είχε πει στη Βουλή για ψήφισμα τόσο νόμος, ότι θα ζήσει η χώρα μεγάλες καταστροφές, και αυτό να το πάρει υπόψη του. Ότι πολλοί σε αυτόν έχουν επιχειρήσει πριν να κάνουν παρόμοια πράγματα και ακριβώς τα αποτελέσματα ήταν αυτά τα οποία ζήσαμε κατά περιόδους. Κοιτάξτε, δεν πέρασε ένας χρόνος. Επιβεβαιώθηκα απέναντί του με το χειρότερο τρόπο. Και ακόμη δεν έχουμε ήδη, κύριε Παπαδάκη, δεν έχουμε ήδη τη συνέχεια. Γιατί αν δεν αλλάξουν ρότα, ακόμη και τώρα, θα υπάρξει συνέχεια. Και μάλιστα πολύ τραγική συνέπεια. Γιατί δεν θέλω αυτή να φανταστώ. Αν μια παρόμοια πυρκαγιά σε ένταση, σε έκταση, δημιουργηθεί στην Δυτική Αττική και ειδικά στο Θρεάσιο πεδίο, εκεί που υπάρχουν χιλιάδες βιομηχανίες με 24 βαθμές να είναι τύπου Σεβέζο, τι θα γίνει εκεί? Θα υπάρχουν αλληλεξιδωτικές αντιδράσεις από χημικά εργοστάσια, τα οποία θα δημιουργήσουν μια κόλαση από πετρέλαιο, από καύσιμα, από αέρια, μια κόλαση για όλη την Αττική, όχι μόνο για την Δυτική Αττική. Αποφέθηκε το 2018 αυτό, να ξέρετε, όταν πλησίασε η φωτιά στο μαντρότυχο της Motor Oil. Και τότε έριξε το βάρος εκεί το προστικό σώμα, αποσόβησε τον κίνδυνο και γι' αυτό αποδυναμώθηκε, αν θέλετε, παράλληλα και η δυνάμεις στο Μάτι. Τα πράγματα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι τόσο απλά. Δεν είναι μόνο θα κάνουν κάποια δάση και κάποιες κατοικίες. Θα κλάψουμε και άλλα πράγματα. Και το σήμερα το διβάστο πήχε η κυβέρνηση λέγοντας ότι δεν θρήσαμε τουλάχιστον νεκρούς. Αυτό είναι, αν θέλετε, προσβλητικό απέναντι στο λαό που αυτή τη στιγμή χάνει την περιουσία του, χάνει αυτό το οποίο του έδινε τους πόρους να αναζήσει, όπως ήταν κάτι και της Βόρειος Εύβοιας, το δάσος, την οικιακή οικονομία που είχε δημιουργήσει κάθε οικογένεια στα χωριά αυτά, και μένουν πλέον ξεκρέμαστοι. Δηλαδή, τους λένε, κοιτάξτε, αφού ζείτε, τόσο χειροκροτήστε μας. Πετύχαμε. Κύριε, τι ακριβώς λοιπόν τους λένε σε αυτούς τους κατοίκους? Κατάλαβα. Εσείς τι προτείνετε λοιπόν για να κλείσουμε την κουβέντα? Γιατί έλεγα από το πρωί ότι διαβάζω το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων και μιλάει για τους 4 ενόχους για τον Αρμαγεδόνα, και αν δείτε το πρώτο που λέει είναι ότι υπάρχουν 45 συναρμόδιοι φορείς για την πρόληψη της πυρκαγιάς, 17 φορείς και 6, από 6 υπουργεία αρμόδιοι για μια καταστολή. Και δυστυχώς υπάρχει και έλλειψη κλίματος, πνεύματος συνεργασίας μεταξύ του πυροσβεστικού σώματος που κι εσείς υπηρετήσατε και της δασικής υπηρεσίας. Δηλαδή έχουμε μπερδευτεί δηλαδή. Όχι, όχι, Παπαδάκη, καθόλου δεν έχουν μπερδευτεί. Αυτοί οι κύριοι των νέων θέλουν τα πράγματα να τα μπερδέψουν. Τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Για ποιες συναρμόδιες υπηρεσίες μιλάμε τώρα? Αφού τη δασική υπηρεσία την έχουν απαξιώσει, την έχουν βγάλει από το παιχνίδι. Το 98 κάνανε τον αντιπιστημονικό διαχωρισμό πρόληψης καταστολής. Δεν συμμετέχει η δασική υπηρεσία στις δασικές πυρκαγιές. Δηλαδή, ο κάθε είναι αρμόδιος φορέας. Συνειδητά αυτό. Και το διατηρούν τόσα χρόνια, το 98 μέχρι σήμερα. Για ποιες αρμόδιες μιλάμε αυτή τη στιγμή? Το πράγμα είναι πολύ απλό. Εμποδίζουν τις υπηρεσίες αρμόδιες που είναι πυροσβεστικό σώμα να κάνει το έργο του όπως πρέπει στις σύγχρονες ανάγκες αυτής της σύγχρονης εποχής, που να πάρουν κόσμο, να κάνουν υποδομές, να εξοπλίσουν τους πυροσβέστες όπως πρέπει, και τη δασική υπηρεσία να ολοκληρώνει το έργο της, το οποίο είναι διαχείριση και προηγητικές παρεμβάσεις μέσα στα δάση και συμμετοχή με το συμβουλευτικό επιστημονικό χαρακτήρα στις δασικές πυρκαγιές. Για ποιες συναρμοδιότητες μιλάμε σήμερα? Ίσα ίσα,
Τούτη κύριε, η σημερινή και η προηγούμενη, μέσα από τα νομοσχέδια που φτιάξαν την Υπουργική Προστασία, δημιουργήσαν μέσα ένα κάρο επιτροπές. Και θα θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία μετά τον νόμο που ψήφισε 62 του Φεβρουαρίου του 2020, ήδη ανέστειλε τη λειτουργία του. Ξέρετε γιατί? Γιατί κατάλαβε ότι δεν μπορεί να βγάλει τίποτα σε πέρας από όλο αυτό το σύμπλεγμα που έφτιαξε με συμβούλους, παραεπιτροπές, παρετροπές. Mm-hmm. Δεν μας λείπουν επιτροπές. Χρειάζεται ένας κάθετος ενιαίος σχεδιασμός που η κάθε υπηρεσία θα έχει την αρμοδιότητά της, το πληροστικό σώμα, το καταστατικό τομέα, η δασική υπηρεσία, το προληπτικό τομέα, η Δήμη και η Περιφέρεια στον ενισχυτικό τομέα σε σχέση με αυτούς τους δύο αρμόδιους φορείς. Μάλιστα. Και όλα θα κυλήσουν ομαλά. Αλλά χρειάζεται όμως πάνω απ' όλα γενναία χρηματοδότηση. Τα υπόλοιπα, κύριε Παπαδάκη, είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Από εκεί και πέρα θα ακούσετε πολλά τέτοια σενάρια. Mm-hmm. Γιατί σας είπα, δεν εγκαταλείπουν το στόχο τους και αυτή την πυρκαγιά που τώρα έχει κατακάψει τη μισή Ελλάδα θα την αξιοποιήσουν ακριβώς για να επιταχύνουν τις εξελίξεις. Τι θα πούνε, το ξέρετε? Α, αποτύχαμε. Αναποτελεσματικό ο κρατικό μηχανισμό. Αυτό λέει που τον κάναν έτσι αναποτελεσματικό. Άρα ξανά σχεδιασμό. Ναι, αλλά σε ποια βάση όμως? Mm-hmm. Επιτάχυνση αυτό το οποίο έχουν σαν στόχο. Αυτό που σας είπα. Μεταφορά αρμοδιοτήτων στους Δήμους και στις περιφέρειες ανταποδοτικά. Κατάλαβα. Έτσι. Αυτός είναι ο στόχος λοιπόν. Και μην χάνουμε το δάσος βλέποντας μόνο το δέντρο. Mm-hmm. Και το δάσος αυτή τη στιγμή πρέπει να παραμείνει ζωντανό. Βεβαίως και κατανοητό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν χρειάζεται θα τα ξαναλέμε τουλάχιστον, γιατί η άποψή σας εννοείται ότι έχει ενδιαφέρον και μετράει, επειδή είστε ένας άνθρωπος με εμπειρία. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαήλ. Και εγώ, κύριε Παπαδάκη, για τον χρόνο που μου δώσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.